Μαζί μας τώρα, κυρίες και κύριοι, η Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων και εκ νέου υποψήφια στην Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, η κυρία Ρόδη Κράτσα. Καλησπέρα σας, Περιφερειάρχη. Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Και θα θέλαμε να μας πείτε αρχικά, φαντάζομαι κατατέθηκε η υποψηφιότητα της παράταξης, έτσι? Βεβαίως. Πριν Βεβαίως. Πόση ώρα το κάνατε, αν είχατε αρκετό κόσμο, το δεν απόγευμα, γνωρίζω αρκετά. Το κάναμε. Ναι. Δυστυχώς δεν μπόρεσαμε να συμπεριλάβουμε στα 89 άτομα, συμπολίτες μας, άνδρες και γυναίκες, mm-hmm. από διάφορα νησιά που θέλαν να συστρατευτούν μαζί μας. Μοιραζόμαστε κοινό όραμα μαζί τους. Είναι δίπλα μας στον αγώνα, αλλά δυστυχώς ο αριθμός ο περιορισμένος των 89 ατόμων δεν μας επέτρεψαν να τους συμπεριλάβουμε. Α, μάλιστα. Υπήρχε και περισσότερος κόσμος, λέτε, που θα μπορούσε να εμπλακεί. Σε μια ολόκληρη περιφέρεια, καταλαβαίνετε, 89 άτομα δεν είναι πολύ μεγάλος αριθμός. Ναι, ναι, ναι. Αλλά αυτό είναι ενθαρρυντικό για μας, ότι μας εμπιστεύεται πολλοί κόσμος από τις περιφερειακές μας ενότητες. Αλλά είμαστε μαζί στον αγώνα για τα νησιά, τα Ιόνια νησιά του 2030. Φαντάζομαι ότι έγινε σοφή επιλογή και βάση ποσόστοσης. Προσπαθήσαμε, και η ποσόστοση είναι απαραίτητη, αν και εγώ είμαι πάντα υπέρ της ισόρροπης συμμετοχής των δύο φύλων. Πλήρως κατανοητό. Το επιρώτησα και σε όλη την ευρωπαϊκή μου καριέρα mm-hmm. αυτό. Και προώθησα πολλές δράσεις υπέρ της ισότητας και της ίσης ευκαιρίας ανδρών και γυναικών ως Ευρωβουλευτής και Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν θα μπορούσα να μην το υπηρετώ και σήμερα. Προσπαθήσαμε να είναι άνθρωποι από διάφορες ηλικίες, διάφορες επαγγελματικές, χωροταξικές ενότητες και να δώσουμε την αντιπροσωπευτικότητα και την ποικιλία της κοινωνίας των Ιωνίων Νήσων. Είναι πολύ σημαντικές αυτές οι αρχές, αυτά τα νέα ξεκινήματα, όμως θα ήθελα να πάω και σε κάτι το οποίο έχει την πίκρα του. Είναι εκείνοι οι χωρισμοί. Και αντιλαμβάνεστε τι θέλω να πω. Είχαμε πρόσφατα κάποιες αποχωρήσεις. Εξάλλου βγάλατε ανακοίνωση περί αυτού, κάποιοι εκ των οποίων ήταν και αντιπεριφερειάρχες σας. Αυτά συμβαίνουν, ναι, στη ζωή συμβαίνουν σε μια πορεία. Βεβαίως, και στην πολιτική κυρίως, θα προτιμούσα μια ομάδα που ξεκίνησε να συνεχίσει κοινές πρακτικές. Αυτά δοκιμάζονται, αυτά αξιολογούνται και είναι αποδεκτά ή όχι από τους συμπολίτες μας. Αλλά η πολιτική έχει ποικιλία. Έχει πολλούς ανθρώπους που αναζητούν οδούς να υπηρετήσουν το όραμά τους. Τέτοιους βρήκαμε πολλούς και συνεχίζουμε τον αγώνα με ένα ανανεωμένο ψηφοδέλτιο. Και πιστεύω ότι οι συμπολίτες μας, αναγνωρίζοντας τις μεγάλες προσπάθειες που κάναμε σε δύσκολους καιρούς, τα αποτελέσματα που φέραμε, τα ορατά και τα απτά, αυτά που ήδη έχουν σχεδιαστεί για το αύριο, τόσο το μέσο πρόθεσμο, όσο και το μάκρο πρόθεσμο, γιατί τα νησιά μας στερούνται βασικών υποδομών, λιμενικών, mm-hmm. Υψηλών έργων οδικής ασφάλειας. Αυτά γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Αλλά είναι σημαντικό ότι έχουν προγραμματιστεί, Μάλιστα. έχουν εξασφαλιστεί χρηματοδοτήσεις και όλα αυτά πιστεύω ότι αποτελούν την εγγύηση παράλληλα με το όραμα που έχουμε καταθέσει για το αύριο, να μας εμπιστευτούν οι συμπολίτες μας, να συνεχίσουμε το έργο μας και να το εμπλουτίσουμε με νέα σχέδια που θα φέρουν τα Ιόνια πραγματικά στη σύγχρονη εποχή του 2030 και πλέον. Κύριε Κράτσα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ και καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον της τηλεόρασης Ιόνιαν TV για το Ιόνιο. Και είμαστε εδώ να σας προφανώς, λέμε τα νέα μας. Προφανώς το καλό του Ιωνίου και όχι μόνο ολόκληρων όλων των περιφερειών στις οποίες εκπέμπουμε. Το ενδιαφέρον μας είναι τεράστιο και θέλουμε το καλό Βεβαίως, κάθε άκρης η δυτική πλευρά της χώρας Ελλάδας. Εξάλλου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας. Καλό σας βράδυ.